Και συνεχίζουμε. Καλησπέριζω τον Κώστα Νικολακόπουλο για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Υπογράφει και βλέπω εδώ πέρα το μνημόνιο συνεργασίας με τον Ερυθρό Αστέρα για τα 180 χρόνια των δύο συλλόγων. Αντίστοιχα, χαίρετε. Σωστά. Ναι, ήταν μέρος του Ολυμπιακού, ήταν ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ο Μιχάλης Κουντούρης. Είναι μια... κατά κάποιο τρόπο μέχρι τώρα υπήρχε αδελφοποίηση μεταξύ οπαδών, τώρα υπάρχει μεταξύ συλλόγων. Και μεταξύ συλλόγων, να το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, Τάσο. Μάλιστα. Με τον Ερυθρό Αστέρα υπάρχει και σχέση πάντα μεταγραφική μεταξύ του Ολυμπιακού και του συλλόγου του Βελιγραδίου. Όπως ξέρουμε, έχει πάρει ο σύλλογος του Βελιγραδίου τον Χουάνκ, τον Ολυμπιακό, τον Μάριν, τον Μπεν... και άλλους τώρα που δεν θυμάμαι. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει παλιότερα τον Ίβιτς, τον Σέστιτς, ακόμα πιο παλιούς. Γενικά υπάρχουν παρεδώσει μεταξύ των δύο συλλόγων και τώρα υπάρχει και μεταξύ Νότιχαμ και Ερυθρού Αστέρα. Μιλάμε για τον Στάμενιτς. Ένα τριγωνάκι. Που συζητάγαμε χθες, ναι, και που όλες οι ενδείξεις και οι πληροφορίες λένε ότι άμεσα θα καταλήξει με τη φόρμουλα του δανεισμού στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Περιμένουμε πρώτα να υπογράψουν βέβαια η Νότιχαμ και η... και ο Αστέρας. Όπως τη λένε και ο Αστέρας, ναι. Για να... Θα γίνει άμεσα αυτό. Ναι, άμεσα. Mm-hmm. Υποτίθεται σήμερα ήταν προγραμματισμένο. Mm-hmm. Απλά μέχρι τώρα όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές κρατάνε, να το πω έτσι, κλειστά τα χαρτιά τους. Δεν θέλουν να πούν τίποτα, να το πω παραπάνω. Ωραία, okay. Ναι. Πάντως αυτό είναι που περιμένουμε να γίνει. Που τρέχει ουσιαστικά το τελευταίο 24ωρο, γιατί χθες το βράδυ βγήκε περίπου τέτοια, όχι τέτοια ώρα ακριβώς, αλλά αργά το βράδυ προέκυψε από το Athletic, έτσι. Ναι, μπράβο. Ναι, ακριβώς. Οπότε... σε αναμονή, τουλάχιστον για αυτό το συγκεκριμένο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι άλλο, δεν μου λες, είδα κάτι δηλώσεις του LKB, το εκλαμβάνεις και ως μήνυμα παραμονής, το ελπίζω το ταξίδι να μην σταματήσει εδώ. Νομίζω ότι μπορούμε να το εκλάβουμε, αν μη τι άλλο, κάτι θετικό, ας πούμε. Σε μια διάθεση, ναι, του LKB, θετική απέναντι στην προοπτική του Ολυμπιακού. Βέβαια, μην ξεχνάμε, μην το παραμελούμε αυτό, ότι ο Ολκαμπή έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ελεύθερος παίκτης ο Ολκαμπή. Μπορεί να έχει buy out. Ναι. Αλλά δεν έχει έρθει καμιά ομάδα να πει ότι σου δίνω τον buy out, φέρτονα. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Προφανώς. Ναι. Οπότε... να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα, ότι ο άνθρωπος είναι ακόμα, ανήκει στον Ολυμπιακό, ναι. Ό,τι και αν... όπως και να το δεις, μπράβο. Ναι, έχει ανήκει στον Ολυμπιακό, ακριβώς. Τα διαρκεία σούπερ, νομίζω πια είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν. Ναι, απλά πριν τα διαρκείας να πω ότι, ναι, πες, ότι ήδη υπάρχει πληροφορία ότι, ότι ήρθε ο Στάμενιτς, κάτι το οποίο δεν το επιβεβαιώνει. Ότι βρίσκεται εδώ Αθήνα. Ναι, ότι ήρθε στην Αθήνα απόψε, κάτι το οποίο δεν το επιβεβαιώνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος γενικά δεν λέει ακόμα τίποτα για την υπόθεση αυτή, αλλά επαναλαμβάνω ότι τα δεδομένα είναι... να το πω έτσι, συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα, μπράβο. Ένα και να κάνουν δύο. Θα αποκτηθεί από την Νότιχαμ και θα δηλαδή θα πρέπει να είναι, πώς να το πω τώρα, να γίνουν πάρα πολλά και πάρα πολλά περίεργα, ας πούμε, για να αλλάξουν αυτά τα οποία ξέρουμε, που δεν νομίζω να γίνουν. Οπότε θα έχουμε μια μεταγραφή του Ολυμπιακού ακόμα μετά από εκείνη που ξέραμε από το Γενάρη του Κωστίνια. Ναι, βέβαια. Κάτι πήγες να μου πεις όμως και σε διάκοψα. Όχι, για τα διαρκείας. Τα διαρκείας, ναι, γίνεται χαμός. Σπάνε σφαίρα. Τα διαρκείας, ναι.
Και αυτό που... Γίνεται χαμός και υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού mm-hmm. που εξηγεί, καλό είναι να διαβάσει όποιος θέλει, ναι. ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί υπάρχει μια δυνατότητα, θυμάστε που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός ίσως χρειαστεί από τη μεγάλη πίεση του κόσμου να ανοίξει κάπως το νούμερο των διαρκείας του. Α, mm-hmm. Και φαίνεται πως προς τα εκεί πάμε. Ναι. Για να ανοίγει και άλλη θύρα. Ναι, βέβαια. Για να ανοίγει και άλλη θύρα, πάει να πει ότι είναι τόσο μεγάλη πίεση του κόσμου που φτάνει ο Ολυμπιακός σε αυτή την εξέλιξη. Είχαμε και ανακοίνωση του Εραστέχνη Ολυμπιακού για τα 14 χρόνια του Μαρινάκη, όπως και ένα μήνυμα του ίδιου του Προέδρου του Ολυμπιακού. Ναι. Εντάξει, είναι μια πολύ σημαντική μέρα πάντα 14 αυτή. Χρόνια, επόμενο, ναι. 14 χρόνια ολόκληρα έχουν περάσει από τότε που πήρε τον Ολυμπιακό από τον Κόκαλη mm-hmm. και τον οδήγησε φέτος στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπέου μέσα από επίμονη και συνεπή προσπάθεια, ουσιαστικά. Παρουσία στην Ευρώπη, γιατί είναι απίστευτο για δεδομένα νομίζω οποιοδήποτε ευρωπαϊκού συλλόγου τέτοιου βεληνεκούς, γιατί δεν είμαστε πρώτη κατηγορία στην Ευρώπη, όσο και αν θα μας άρεσε δεν είμαστε ούτε κατά διάνοια. Ο Ολυμπιακός 14 χρόνια είναι στους ομίλους του Champions League ή του Europa League. Ναι. Είναι απίστευτο. Ναι, βέβαια. 14 τεράστια υπόθεση. Συνεχόμενα χρόνια. Και από αυτά τα 14 μόνο δύο δεν έχει περάσει τον όμιλο. Mm-hmm. Ναι. Τι άλλο να πούμε? Όχι, τίποτα. Είναι πραγματικά, είναι τεράστια υπόθεση για την οποιαδήποτε ομάδα. Δεν λέω μάλλον... για τα 10 πρωταθλήματα και τα 4 κύπελα που ο Ολυμπιακός θα έχει πολλά. Ναι, όχι. Εντάξει, αλλά μιλάμε αυτό για την μια... Ευρώπη, για την παρουσία στην Ευρώπη, είναι τεράστια υπόθεση για μια ομάδα από την Ελλάδα. Ακριβώς, να πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Σε συνδυασμό με ερχομό τόσων μεγάλων ποδοσφαιριστών, προπονητών ακόμα, Βαλβέρδε έφτασε Μπαρτσελώνα, ναι. ο Μάρκο Σίλβα είναι πλέον προπονητής υψηλού επίπεδου Premier League, έτσι δεν είναι, mm-hmm, και παράδειγμα λέμε. Σου προκύπτει, να πούμε και κάτι τελευταίο, η αποχώρηση, η παραχώρηση τέλος πάντων του πιτσιρικά του Χαραλαμπόγλου στην Ουτρέχτη? Ναι, από τη στιγμή που υπήρξε ρεπορτάζ το οποίο δεν διαψεύστηκε, είναι ξεκάθαρο. Μάλλον δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Ισχύει, να το πούμε ξεκάθαρα. Ναι. Ισχύει. Να ρωτήσω είναι ένας πολύ καλός επιθετικός, ο Χαραλαμπόγλου. Το μόνο που με κάνει να σκεφτώ ότι για ποιο λόγο δηλαδή ο Ολυμπιακός τον άφησε. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι επειδή πλέον είναι 19,5 ετών και δεν έχει νόημα να παίζει στην K19 το παιδί, δύο χρόνια τώρα βάζει συνέχεια γκολ, θα υπερνάει και το ηλικιακό κατά κάποιο τρόπο, ναι. είναι ότι στον Ολυμπιακό προφανώς ρώτησαν τους αρμόδιους και δεν υπολογίζεται για την πρώτη ομάδα. Μάλιστα. Okay. Οπότε δεύτερη ομάδα φαίνεται πως δεν θα υπάρξει. Οπότε τον άφησαν το παιδί, φαντάζομαι ότι να πάει θα να έχει πάει ο Ολυμπιακός κάποια ανταλλάγματα, ποσοστά μεταπόληση κλπ. Ναι. Πάντως είναι ένας πολύ καλός επιθετικός. Ναι, με τα νούμερα που διάβασα... Μπορεί να το βρούμε μπροστά μας. Ναι, τα νούμερα που διάβασα, ναι. Αυτά, μωρέ. Μάλιστα. Ωραία. Αν έχουμε κάτι άλλο... Ωραία. Μέσα στη μέρα για Στάμενιτς, ωραία. Εντάξει, Κώστα μου, να είσαι καλά.